Ωραία. Να σας ρωτήσω, κύριε Κατσουρίδη, αυτό το διάστημα βρίσκεστε σε μια εσωτερική αναζήτηση? Ναι. Τον Ελ Γκρέκο, όπως ο Καζαντζάκης. Θέλω να πω, δηλαδή, μήπως σκέφτεστε, μήπως έρθει η διεργασία αλλαγής συμπεριφοράς για να επιστρέψετε στο ΑΚΕΛ? Σου έχω πει χίλιες, είναι χίλιες συζητημένα αυτά. Επειδή... Είναι το ΑΚΕΛ που θα πάρει την απόφαση. Ναι, αλλά ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι σας θέλει πίσω αρκεί να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας. Καλά, με ρωτάς εμένα τώρα να σου εξηγήσω τι εννοούσε ο Γενικός Γραμματέας. Όχι, αν σκέφτεστε να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας. Μα ποια συμπεριφορά? Τώρα εδώ έχουμε Κυπριακό. Να πάω στην προεδρολογία, την παρακολουθείτε? Την παρακολουθώ, που λέει, θεωρώ ότι είναι δευτερεύον και ασφανή. Όπως θέλει ασφαλή. Ωραία. Εγώ δεν νιώθω να γίνεται κατανοητό ότι έχουμε, αν δεν συμβεί κάτι, να το αλλάξει, έχουμε μπει στην ευθεία για τα δύο κράτη. Το έχω γράψει εδώ και 15 μέρες. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, αν είμαστε ευτυχείς... Θα πάμε, έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Να πάμε όμως να ολοκληρώσω το πρώτο κύκλο σκέψης μου. Σας ενόχλησε ότι το ΑΚΕΛ δεν σας έχει κατά νου, δεν σας έχει στη λίστα πιθανού υποψηφίου για τις προεδρικές? Ότι αποκλείεται ο Νίκος Κατσουρίδης? Τι σημαίνει με ενόχλησε? Δηλαδή, δεν επολιδεύτηκα ποτέ και ματέως προσπαθείς κάθε φορά που με φέρνεις να σου απαντήσω διαφορετικά με βάση συναισθήματα. Η πολιτική δεν είναι συναισθήματα. Το ΑΚΕΛ θα αποφασίσει με τη διαδικασία που προνοεί των καταστατικών και οι κανονισμοί του. Πώς βλέπετε? Ό,τι αποφασίσει, αποφάσισε. Τους δύο μέχρι τώρα υποψήφιους, Νικόλα και Γιώργο Λιλίκα. Δεν θα κάπως σχολεί. Και Νικό Αναστασιάδη. Να αφήνουμε πίσω. Ακόμα εντάξει, δεν έχει. Να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν πρόκειται να σχολιάσω άτομα. Είναι πολιτικές θέσεις που θα σχολιάσουμε και όταν θα ξεκινήσει η προεκλογική. Ο κάθε χώρος έχει δικαίωμα να πάρει την απόφαση του με βάση τις δικές του διαδικασίες. Αν η όποια απόφαση είναι σωστή ή λάθος, θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Εκείνο που λείπει στην Κύπρο από την πολιτική ζωή είναι όταν κρίνεται το αποτέλεσμα, ποτέ δεν υπάρχει λάθος σε αυτούς που το έκαναν, είναι πάντα στους άλλους. Ωραία. Ορθά ή όχι το ΑΚΕΛ και ο Γιώργος Λιλίκας θα κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν πιθανή συνεργασία? Πρώτον, δεν ξέρω αν θα κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν την πιθανή συνεργασία. Και ο δε... Είπαν ότι τι? Ναι, γιατί όχι. Α, καλά. Γιατί όχι, συμφωνώ, ναι. Άρα... Όλοι με όλους μπορούν να συζητήσουν. Πιθανή τώρα, συνεργασία, τι... βλέπετε εσείς? Λοιπόν, δεν έχετε αντιληφθεί, νομίζω, μετά από τόσα χρόνια, ότι το ΑΚΕΛ είναι ένα κόμμα που πριν πάρει απόφαση, δεν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις κατά το δοκούν. Τι να σας πω εγώ τώρα? Θέλετε να σας πω τη γνώμη που θα πω αν ερωτηθώ εσωτερικά? Επειδή δεν θα ερωτηθείτε, δεν μας λέτε εδώ. Δεν πρόκειται. Δηλαδή τι, να τοποθετηθώ για τους υποψήφιους τώρα προκαταβολικά? Τη δική σας γνώμη σας στέλεχος. Θα σου πω κάτι πιο απλό. Την ημέρα που θα ψηφίσεις με στείλε μια κάμερα μαζί μου. Να δείτε. Του Α να κινηματογραφήσει. Αυτά θεωρώ ότι δεν είναι τρόπος πολιτικής συζήτησης, το λέω. Πολύ σοβαρά τώρα. Ωραία. Δεν θα κρίνω εγώ τον υποψήφιο που επέλεξε το δίκο ή αν ο κύριος Γιώργος Λιλίκας θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποψήφιος. Οι επαφές βεβαίως δεν πρέπει να αποκλείονται και συνέργειες και συνεργασίες. Θεωρώ όμως ότι αυτά είναι προκαθορισμένα και τα καταλάβουν όλοι από τι? Από τις πολιτικές θέσεις. Είπατε αν ο Γιώργος Λιλίκας πρέπει να είναι υποψήφιος. Ναι, δεν θα το πω εγώ. Αφού δεν είναι ακόμα, Παναγιώτη. Σωστά παρενέβη ο Μάρκος. Ένας υποψήφιος υπάρχει. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει άλλος. Μπορεί όλοι να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει, σίγουρα θα έχει έναν του ΑΚΕΛ, θα είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης, θα είναι και ο κύριος Λίκας, εκτιμού. Εσείς θα προτιμούσατε υποψήφιο του ΑΚΕΛ εντός ή εκτός κόμματος? Μα δεν μπορώ να κάνω αυτό το σχόλιο σου, είπα πριν λίγο. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Δεν βγάζουμε τίποτα, όσο είναι. Δεν νομίζω να φέρεις οποιοδήποτε ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του ΑΚΕΛ με τη μια ή την άλλη ιδιότητα, απλό μέλος μέχρι το Γενικό Γραμματέα που τον έφερε για τρεις φορές. Ναι. Θα σου απαντήσει αυτήν την ερώτηση? Δεν μπορεί. Ή αν έφερνες κάποιον από το δίκο πριν αποφασίσουν
θα σου έλεγε ότι εγώ προτιμώ το Α ή το Β πριν. Όχι, να πει γενικά, δε, ας μην πει ονοματολογία. Ότι καλό θα ήταν για το ΑΚΕΛ, εγώ αν ήμουν στο ΑΚΕΛ και δεν έχω την άποψή μου και τη γνώμη μου να την πω ελεύθερα, θα προτιμούσα να είναι στην παρούσα φάση εκτός ΑΚΕΛ. Υπάρχει έναν καταστατικό και κάποιοι κανονισμοί που δεν επιτρέπουν δημόσια να τοποθετήσει πριν συζητηθεί εντός. Δηλαδή τώρα, αν έχεις άποψη για τον διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τσαλακό, ότι ας πούμε δεν είναι όμορφος. Ναι. Θα του πεις δημόσια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι... Κατά συνέπεια. Δεν έχει να κάνει. Πρέπει να είστε εδώ να συνέλθετε να αποφασίσετε. Καταρχάς είναι κουκλάκι ο κύριος Τσαλακός. Γιατί το λέτε αυτό.